Επιτέλους ρε φίλε, επιτέλους κάτι με Star Wars. Όχι τίποτα άλλο, να βγάλει και τα λεφτά του το ρημάδι το φωτιστικό. Το σημερινό επεισόδιο, guys, κουβαλάει μια τεράστια ιστορία στις πλάτες του. Μια ιστορία που ξεκίνησε το 1977 και ολοκληρώθηκε το 2019. Εντάξει, 42 χρόνια ταξίδι δεν το λες και μικρό, και ειδικά όταν αυτό το ταξίδι έχει το όνομα Star Wars. Στο σημερινό επεισόδιο λοιπόν θα μετρήσουμε αντίστροφα και θα δούμε και τις 11 ταινίες του Star Wars που έχουν βγει από το 1977 μέχρι και το 2019. Και τις βασικές αλλά και τις spin-off και φυσικά από την χειρότερη προς την καλύτερη. Ας αφήσουμε τα λόγια τα πολλά όμως, γιατί η Star Wars αντίστροφη μέτρηση μόλις ξεκίνησε. Να υπενθυμίσω σε αυτούς που τους αρέσει το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι να μην ξεχνάνε να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like, και να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού του καναλιού. Τώρα, εάν και εσύ θες να γίνεις επίσημο μέλος αυτού του καναλιού, μπορείς να το κάνεις με μόλις 1,99 ευρώ το μήνα. Και έτσι και βοηθάς έμπρακτα το κανάλι και κάνεις και λίγο πιο χαρούμενο το Θωμά. Να ξεκαθαρίσω ότι αυτή η αντίστροφη μέτρηση που θα δείτε στο σημερινό επεισόδιο, γενικά δηλαδή τα βίντεο αντίστροφη μέτρηση, είναι η υποκειμενική μου άποψη για τις εκάστοτε ταινίες. Και επίσης είναι η ευκαιρία εσείς κάτω στα σχόλια στο τέλος να γράψετε τη δική σας κατάταξη. Ξεκινάμε! Νούμερο 11, Attack of the Clones. Ακούστε τώρα τι έχω πάθει παιδιά με το Attack of the Clones. Αυτή την ταινία είχα προσπαθήσει 2 φορές πιτσιρικάς να την δω, όμως και τις 2 φορές με είχε πάρει ο ύπνος στα μισά. Είπα λοιπόν, όντας μεγαλύτερος τώρα και γνωρίζοντας και περισσότερα πράγματα και για τις ταινίες αλλά και για το Star Wars, να την ξαναδώ. Και κατάλαβα γιατί ο τότε αυτός μου κοιμόταν στα μισά. Είναι με διαφορά η χειρότερη Star Wars ταινία, μπορεί να έχει κάποιες καλές στιγμές, αλλά κάνει πολλές σκυλιές παιδιά και καταντάει σε πολλές στιγμές να είναι βαρετή. Και ναι, θα το πω, το Attack of the Clones έχει τα χειρότερα CGI που έχει μια Star Wars ταινία. Έχει χειρότερα CGI και από την πρώτη ταινία του 1977. Νούμερο 10. Solo a Star Wars Story. Από εδώ και πέρα το ξεκαθαρίζω ότι δεν μιλάμε για κακές ταινίες. Ακόμα και το Solo είναι διασκεδαστικότατο, έχει την Star Wars έτσι άβρα, στη βγάζει ρε παιδί μου, αλλά έχει και μια πιο σύγχρονη πινελιά, κάτι που λατρεύω στη συγκεκριμένη ταινία. Μπορεί να μην ανήκει στην βασική ενιαλογία και μπορεί οι πολύ φανατικοί fans να μην θέλανε καν ή να νομίζουν ότι δεν έχει νόημα ύπαρξης, αλλά παιδιά εγώ είμαι εντελώς αντίθετος σε αυτή την άποψη και πιστεύω ότι η ταινία Solo είναι μια πολύ διασκεδαστική και χρήσιμη ταινία. Και γιατί λέω χρήσιμη παιδιά? Γιατί αυτές οι ταινίες, αυτές δηλαδή που είναι εκτός της βασικής ενιαλογίας, οι λεγόμενες spin-off ταινίες δηλαδή, είναι η ευκαιρία οι δημιουργοί τους να δοκιμάσουν και λίγο διαφορετικά πράγματα που μπορεί να οδηγήσουν σε έναν δρόμο το franchise που κανείς να μην είχε φανταστεί. Όπου πάλι σε αντίθεση με το φανατικό κοινό του Star Wars, εγώ είμαι ανοιχτός στις νέες ιδέες. Και μάλιστα όχι είμαι απλά ανοιχτός, θεωρώ πως το Star Wars παιδιά σήμερα τις έχει ανάγκη αυτές τις καινούριες ιδέες. Νούμερο 9. The Force Awakens. Παρόλο που είναι μια αρκετά καλή ταινία παιδιά, τη βάζω στο νούμερο 9 γιατί κακά τα ψέματα, με κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι μια πιστή αντιγραφή της πρώτης ταινίας, του A New Hope δηλαδή του 1977. Και αντί αυτός ο λόγος να είναι η αιτία που οι σκληροπυρηνικοί fans του Star Wars να την κατακρίνουν σαν ταινία, όχι μόνο δεν την κατακρίνουν, αλλά την αγκάλιασαν κιόλας. Δεν είστε με τα καλά σας. Αυτή η ταινία παιδιά είναι το ακριβώς αντίθετο από την ταινία Solo που είδαμε λίγο πιο πριν. Πήραν δηλαδή μια ήδη επιτυχημένη συνταγή, τις πρόσθεσαν έτσι και λίγες πινελιές για να μην είναι και εντελώς αντιγραφή και την έβγαλαν σε κυκλοφορία. Δεν ξέρω για εσάς παιδιά, πάντως εγώ αυτό το θεωρώ απαράδεκτο. Και θα πει τώρα κάποιος ότι για τη συγκεκριμένη ταινία, για το νέο ξεκίνημα δηλαδή, φταίει η Disney. Και εγώ θα σας πω πως όχι, δεν φταίει η Disney και θα δικαιολογήσω αυτό που είπα λίγο μετά. Νούμερο 8. The Rise of Skywalker. Τα έχουμε πει για τη συγκεκριμένη ταινία και πιο αναλυτικά σε βίντεο καλή ή κακή. Ο J.J. Abrams στην ουσία δεν γούσταρε αυτό που έφτιαξε ο Ryan Johnson στην 8η ταινία Star Wars και αποφάσισε να την σκιπάρει. Με αποτέλεσμα η ένατη ταινία να προσπαθεί να χτίσει εκ νέου πράγματα και να καταντήσει να είναι κάτι ενδιάμεσο σε 8ο επεισόδιο και 9ο επεισόδιο, κάτι που δεν δούλεψε ποτέ. Αλλά, παιδιά, τα CGI που έχει η συγκεκριμένη ταινία, όπως νομίζω και όλη η sequel τριλογία Star Wars, και επειδή από πίσω υπάρχει Disney, είναι από άλλο πλανήτη, και κυριολεκτικά αλλά και αλληγορικά. Το Rise of Skywalker, παιδιά, είναι ο ορισμός της φράσης που λέμε πολύ κακό για το τίποτα. Τουλάχιστον εμένα αυτό το συναίσθημα μου έβγαλε και τις 4 φορές που την είδα, και την είδα, παιδιά, 4 φορές, μπας και αλλάξω γνώμη και τελικά την συμπαθήσω λίγο παραπάνω. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Νούμερο 7. Return of the Jedi. Η ταινία που έκλεισε την original τριλογία το 1983 έχει πολλά καλά, αλλά, παιδιά, αυτό που εγώ δεν θα τη συγχωρήσω ποτέ είναι η φιλιαρία της. Να πω εδώ ότι καταλαβαίνω τους φανατικούς Star Wars fans που γουστάρουν πολύ το συγκεκριμένο franchise και διαβάζουν και ψάχνονται, ότι γουστάρουν πολύ αυτή τη φλιαρία των ταινιών. Όμως, παιδιά, στα δικά μου μάτια αυτό το πράγμα δεν άρεσε ποτέ. Και το κακό είναι ότι το έχουν σχεδόν όλες οι Star Wars ταινίες. Και περιεκτικά να πω ότι δεν μπορώ με τίποτα, παιδιά, να συμπαθήσω τις στιγμές που δείχνουν στη ζούγκλα τη φάση με τα Ewoks, όσο αξιολάτρευτα και να είναι. Όμως λατρεύω τον Darth Vader στη συγκεκριμένη ταινία. Όμως, εννοείται, για να μην ξεχνιόμαστε, είπαμε ότι από το νούμερο 10 και μετά δεν μιλάμε για κακές ταινίες, έτσι. Η συγκεκριμένη ταινία, το πρόσημό της τουλάχιστον, είναι κάτι παραπάνω από θετικό. Νούμερο 6. The Phantom Menace. Ξέρω τώρα πολλοί θα απορείτε το ότι γιατί έβαλα το The Phantom Menace μετά από το Return of the Jedi, αλλά, παιδιά, να σας πω την αλήθεια, δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο λογοκρισία για τη συγκεκριμένη ταινία. Και αυτή την ξαναείδα τώρα πρόσφατα και, παιδιά, με έκανε να τη γουστάρω ακόμα περισσότερο. Από πού να ξεκινήσω? Από το ότι καταφέρνει να σε κάνει να νιώσεις πράγματα και συναισθήματα για έναν full CGI χαρακτήρα το 1999. Για τον Jar Jar Binks μιλάω, για ποιον δεν κατάλαβε. Θα μου πεις, πω ρε Θωμά, τον συχαίνω με τον Jar Jar Binks. Μα και αυτό συναίσθημα δεν είναι? Να μιλήσουμε για τον τέλειο ρυθμό της ταινίας, για την τέλεια αναλογία μεταξύ exposition, σκηνών μάχης και συναισθηματικών σκηνών, για τις απίστευτες χορογραφίες με τα φωτόσπαθα. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο θάψιμο για το The Phantom Menace. Εγώ θα σας πρότεινα να της δώσετε άλλη μία ευκαιρία. Αξίζει. Νούμερο 5. The Last Jedi. Ο Ryan Johnson τολμά εδώ να κάνει το κάτι διαφορετικό σε αυτό το franchise, και εγώ, παιδιά, του βγάζω το καπέλο γι' αυτό. Το χιούμορ της ταινίας, παιδιά, είναι super, είναι πολύ Star Wars και είναι τόσο όσο, όπως και ο ρυθμός της ταινίας. Αλλά, παιδιά, ο λόγος που λατρεύω τη συγκεκριμένη ταινία είναι η απίστευτη φωτογραφία της. Η εικόνα της τελικής μάχης αυτής της ταινίας, παιδιά, από την πρώτη κιόλας θέαση μου αποτυπώθηκε στο μυαλό και δεν έφυγε ποτέ ξανά από εκεί. Από πού να ξεκινήσω? Από την κόκκινη σκόνη γραμμή που άφηναν πίσω τα μαχητικά, από την σκηνή που μια ντουζίνα AT-AT επιτίθονται, βομβαρδίζουν στην ουσία τον μοναχικό Luke Skywalker. Θεωρώ πως η συγκεκριμένη ταινία είναι η τρανή απόδειξη πως το franchise έχει ανάγκη από νέες ιδέες, και δυστυχώς οι φανατικοί, τοξικοί fans δεν τις αφήνουν να βγουν προς τα έξω. Γιατί, κακά τα ψέματα, παιδιά, το The Last Jedi το ξέρετε κι εσείς ότι έχει φάει το κράξιμο του αιώνα. Γι' αυτό και αναγκάστηκε η Disney στην τρίτη ταινία να την παρακάμψει. Γι' αυτό είπα και λίγο πιο πριν ότι δεν φταίει η Disney για τη sequel τριλογία. Η Disney δυστυχώς ακούει το φανατικό κοινό, το οποίο έχει μείνει πίσω στο 1977. Κρίμα. Νούμερο 4. Rogue One. Τι να πει κανείς για αυτή την ταινιάρα? Και αυτή ανήκει στην κατηγορία spin-off ταινιών και η συγκεκριμένη ταινία ήρθε να εξηγήσει το τι είχε γίνει ακριβώς πριν από τα γεγονότα του A New Hope. Γι' αυτό και τελειώνει στο δευτερόλεπτο ακριβώς που ξεκινάει το επεισόδιο 4. Η ταινία, παιδιά, είναι ένα ευχάριστο αλλά και ταυτόχρονα μελαγχολικό ταξίδι. Με έναν εκπληκτικό Donnie Young, με εκπληκτική δράση, με τον χαμελέοντα, μπορώ να πω, Mads Mikkelsen να βάζει και αυτός το χεράκι του στο τέλειο αποτέλεσμα, και φυσικά με τον Darth Vader να πετσοκόβει κόσμο. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο θες. Και να σας πω την ταπεινή μου αλήθεια, εάν κάποιος ερχόταν και με ρωτούσε, Θωμά, από ποια ταινία να ξεκινήσω τα Star Wars, Και είπα ταινία γιατί αν μου έλεγε γενικά από πού να τα ξεκινήσω, θα του έλεγα πήγαινε και δες το Mandalorian πρώτα. Όμως παιδιά, όσον αφορά τις ταινίες, θα του έλεγα να ξεκινήσει βλέποντας το Rogue One. Ακόμη και άσχετος να είσαι, εάν σου αρέσει το σύμπαν του Star Wars σαν εικόνα ρε παιδί μου, δεν υπάρχει περίπτωση να δεις το Rogue One και να μην ερωτευτείς το συγκεκριμένο σύμπαν. Νούμερο 3, The Empire Strikes Back. Μιλάμε για την ταινία που περιέχει μέσα τη φράση I am your father. Πραγματικά θα μπορούσα να σταματήσω εδώ, να μην πούμε τίποτα άλλο, έτσι. Όμως, εγώ λέω να πούμε λίγα πραγματάκια ακόμα. Εκπαίδευση Luke Skywalker από Yoda έχουμε. Μαχάρα σε χιονισμένο τοπίο έχουμε. Τσαντισμένο Darth Vader έχουμε. Plot twist έχουμε. Και όχι μόνο ένα, αλλά δύο. Και πολύ δυνατά κιόλας. Οπότε παιδιά δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Ταινιάρα το επεισόδιο 5, τέλος. Νούμερο 2. A New Hope. Ταινία με διαστημικές μάχες, οι οποίες φαίνονται ρεαλιστικότατες ακόμη και σήμερα και κυκλοφόρησε το 1977. Το 1977! Ο George Lucas ήρθε τη συγκεκριμένη χρονιά να δώσει μια σφαλιάρα στο σβέρκο του παγκόσμιου κινηματογράφου, της οποίας η κοκκινίλα έμεινε και δεν έφυγε ποτέ. Ό,τι είναι σήμερα το Star Wars το χρωστάει σε αυτή την ταινία. Μια ταινία που έχει γεράσει τόσο όμορφα ρε παιδιά. Να το πω απλά, δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που θα δει το A New Hope και θα πει τι χαζομάρα είδα τώρα ρε. Έχει τα πάντα στην σωστή δόση, παρόλο που λειτουργεί ως setup για τις επόμενες ταινίες. Δεν πέφτει σε αυτή την παγίδα που συνήθως πέφτουν αυτής της κάστας οι ταινίες και γίνονται βαρετές. Αντιθέτως έχει τη δική της προσωπικότητα και την λατρεύω. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, όπως είπαμε πιο πριν, που η Disney επέλεξε να αντιγράψει αυτή την ταινία για να ξεκινήσει την sequel τριλογία. Και στο νούμερο 1 κυρίες και κύριοι θα βάλω την υπερτενιάρα που ακούει στο όνομα Revenge of the Sith. Η τρίτη ταινία της prequel τριλογίας Star Wars guys είναι σαν να βλέπεις βίντεο στο YouTube με τις καλύτερες στιγμές από το Star Wars. Ξεκινάει με μάχη, συνεχίζει με μάχη και τελειώνει με μαχάρα. Δεν βαριέσαι ποτέ, σε έχει συνεχώς στην τζίτα και πώς να σου το πω, θες σίγουρα κάτι να το πιάσεις και να το σπάσεις από την πόρωση ρε παιδί μου. Τόσο καλή είναι! Για εμένα παιδιά είναι η καλύτερη Star Wars ταινία με διαφορά, αλλά για να πούμε και την αλήθεια, για να είναι έτσι όπως είναι το Revenge of the Sith, έπρεπε να φάει το σκατό η προηγούμενη ταινία που ήταν το Attack of the Clones, το οποίο ήταν στην τελευταία θέση αυτής της κατάταξης. Θέλω να αναφέρω ένα κοινό χαρακτηριστικό που έχουν όλες οι ταινίες Star Wars αλλά πλέον και οι σειρές. Και αυτό είναι παιδιά η εκπληκτική μουσική που της δίνει. Νομίζω ότι μιλάμε για ό,τι καλύτερο έχει να δείξει ο κινηματογράφος όσον αφορά την μουσική. Προτείνω να αράξετε, να βάλετε μια playlist με όλα τα Star Wars theme και να κάτσετε παιδιά και να τα αφήσετε να σας ταξιδέψουν. Αυτή λοιπόν παιδιά ήταν η αντίστροφη μέτρηση των Star Wars ταινιών. Από εσάς είπαμε ότι περιμένω κάτω στα σχόλια να μου γράψετε τη δική σας κατάταξη ή ποια είναι η αγαπημένη σας Star Wars ταινία. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα αλλά και να είσαι συνδεδεμένος πάντοτε με την Tom and Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα.